Λοιπόν, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και ελπίζω να κάνουμε μια συζήτηση που θα ρίξει φως και θα καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί είναι στον αέρα όλα αυτά που έχουμε πει. Βέβαια, ο κόσμος με αγώνες, κινητοποιήσεις, είναι όμοιροι τώρα όλα αυτά τα χρόνια οι καταστηματάρχες εδώ του παραλιακού μετόπου. Να δούμε τι θα γίνει και με ποιο τρόπο. Ποια είναι η εξέλιξη. Τέλος πάντων, είναι Μάρτιος, ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Κύριε Κοζηράκη, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αμήν, αμήν. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την πέργολα, που έχει γίνει της πέργολας πραγματικά όλο αυτό το διάστημα. Και όπως είπα, είστε στο στόχαστρο, ο κόσμος εδώ, οι καταστηματάρχες και όχι μόνο, και οι πολιτικοί δείχνουν εσάς ότι εσείς είστε ακάθεκτοι εκεί. Ότι μετά η επιμονή είναι δικιά σας πεισματικά, ναι. Είναι πολύ εύκολο, γιατί βολεύει πάντα ένας χρήσιμος ηλίθιος, δεν λένε. Είναι πολύ βολικό όταν ζορίζει το πράγμα, το ρίχνουμε πάντα πάνω σε κάποιον ο οποίος είναι διοικητικό όργανο, για παράδειγμα, πολύ εύκολο. Mm-hmm. Δύσκολο να το ρίξουμε πάνω σε ένα πολιτικό πρόσωπο, πάνω σε ένα δικαστή. Mm-hmm. Ένα διοικητικό όργανο είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο εύκολο και εγώ το ονομάζω πάντα ο χρήσιμος ηλίθιος σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως, η Ιεράπετρα γνώριζε για τα πρωτόκολλα από πολύ νωρίς, δηλαδή ότι βρίσκονταν σχετικά ψηλά στην λίστα της ιεράρχησης αυτών των πρωτοκόλων και ότι ακριβώς για τον αριθμό, όταν τελεσίδικα τα πρωτόκολλα αυτά, καθώς είχαν απορριφθεί οι ενστάσεις από το διοικητικό εφετείο παλιότερα, γιατί το κυριότερο ήταν αυτό που συνέβη τότε, το 2021, όταν είχαμε τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της κατεδάφησης. Στον ίδιο χρόνο η Δημοτική Αρχή τότε είχε υποβάλει το σχέδιο για την εξομοίωση της χερσαίας ζώνης. Επί σχεδόν ένα χρόνο προσπαθούσαμε να πείσουμε τη Δημοτική Αρχή ότι καθώς η κατεδάφιση, δηλαδή η απομάκρυνση των ιδιωτικών αυτών πρωτοκόλων ήταν προϋπόθεση για οτιδήποτε θα συνέβαινε στο παράκτιο μέτωπο, να απομακρύνονταν τα τότε, πανδημία κιόλας μέσα, να απομακρύνονταν αυτά τα ιδιωτικά αφαίρετα, έτσι ώστε να εξομοιώνονταν το σύνολο της έκτασης και να προχωρούσε μετά ο Δήμος, που πλέον θα έμπαινε στο προσκήνιο, να μπορούσε να κάνει τις μελέτες και να κάνει τα έργα του με τις χρηματοδότηση. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, εμείς προχωρήσαμε στην εξομοίωση των δύο τμήματων της παράκτιας ζώνης και όχι συγκεκριμένης περιοχής. Άρα μιλάμε τώρα για αυτή την έκταση η οποία δεν υπάρχει εξομοίωση χερσαίας ζώνης λιμένα. Δηλαδή το κεντρικό κράτος όσον αφορά και τις μελέτες και τα έργα αλλά και τις χρηματοδοτήσεις δεν βλέπει το Δήμο Ιεράπετρας ή το Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας. Βλέπει τον ίδιο τον εαυτό του εκεί και ανθρώπους οι οποίοι με παράταση της ομοιρίας τους ίσως για πολλά χρόνια βρίσκονται σε μια τέτοια δεινή κατάσταση. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουν να βρίσκονται. Ωραία. Για να δούμε τώρα κάποια σημεία που συζητιούνται και εδώ. Αν θέλετε να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, κυρία Κοζηράκη, έχουμε συλλέξει κάποιες. Όπως, ας πούμε, αυτές οι κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το 2015, δεν θυμάμαι ακριβώς, οι αποφάσεις δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν έχουν ανακληθεί. Άρα, το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτές του τις αποφάσεις. Εννοώ για την τότε που νίκιαζαν και πλήρωναν οι άνθρωποι, σας πάω λίγο πολύ πίσω. Αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν ακληθεί. Άρα δεν έχουν ισχύ, λέτε, και σήμερα από τη στιγμή που είναι αποφάσεις ενός οργάνου που είναι εκλεγμένο από το λαό της Ιεράπετρας. Κοιτάξτε, το ζήτημα για αυτές τις πράξεις δεν τις έχω δει. Και οι πράξεις αυτές. Θέλω να δω. Ας πούμε, αν έχω μεγαλύτερη ισχύ, καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά γυρίζω ξανά να πω ότι μιλάμε και γιατί μπαίνουμε εμείς στο κάδρο. Γιατί αυτά είναι αυθαίρετες πρόχειρες κατασκευές πάνω στον γυαλό. Δεν αφορά σε έκταση, δημοτική έκταση, αφορά σε έκταση του ελληνικού δημοσίου. Δεν ξέρω αν ο Δήμος είχε την ευχέρεια και τη δυνατότητα τότε, στο πλαίσιο εκείνο, να μπορεί να παραχωρεί την απλή χρήση και να εκμισθώνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό γινόταν και με κάποιους κανόνες και με κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν ποτέ τηρήθηκαν. Αλλά για μας, αυτό που θέλω να πω,
Εμείς που πρέπει να εκτελέσουμε το έργο αυτό, έχουμε αποφάσεις της πεισματικής υπηρεσίας. Είναι η αρχή η οποία εκδίδει τις αποφάσεις αυτές, οι οποίοι βρίσκονται εν ισχύ. Έως ότου ανακληθούν οι αποφάσεις αυτές, τα πρωτόκολλα είναι ισχυρά και πρέπει να εκτελεστούν. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, ίσως οι άνθρωποι να έχουν ένομα δικαιώματα και να μπορούν να κινηθούν εναντίον του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Τώρα, έχει γίνει επικαιροποίηση των πρωτοκόλων αυτών, κυρία Κοζηράκη, από το 2015. Είναι τα ίδια, γιατί λένε τώρα εδώ οι καταστηματάρχες, οι άνθρωποι, ας πούμε, της παραλίας, που να προσθέσω εδώ ότι είναι διαφορετικά τα κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε την κάτω παραλία που είναι, έχετε έρθει, νομίζω, και γνωρίζετε. Η μεσαία παραλία που έχει πολύ μεγάλη απόσταση από εκεί που σκάει το κύμα, και είναι και εδώ η πάνω παραλία που θα τη δούμε αργότερα με τον ύφαλο κυματοθράφστη, και δεν ξέρω αν θέλω να το βάλω στο κάδρο και αυτό. Πάμε λοιπόν, έχει γίνει επικαιροποίηση. Αυτό μα δεν προβλέπεται να γίνει. Καταρχήν αυτή είναι μια ερώτηση για τη κλιματική υπηρεσία. Εγώ στα χέρια μου έχω πρωτόκολλα, τα οποία ξέρετε γιατί το λέω, μας το λένε εδώ οι καταστηματάρχες ότι... Θα μπορούσαν να βγει επιπλέον πρωτόκολλα. Να υπενθυμίσω ότι στις Κυκλάδες στο καλοκαίρι και στην Μύκονο, που σηκώθηκε πολύ από το θέμα, δηλαδή ότι ξέρετε με είχατε γράψει για 100 τετραγωνικά παράβαση και εγώ τώρα θα κάνει 500 τετραγωνικά παράβαση. Υπήρχε ένας εισαγγελέας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος έδωσε την εντολή για την εκτέλεση των πρωτοκόλων όπως είναι αυτή τη στιγμή, και στη συνέχεια να βγουν επιπλέον πρωτόκολλα ή αν μπορούσαν οι καταπατητές να λειτουργήσουν με το υπόλοιπο όλο που δεν είχε απόφαση. Ναι, αυτό καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Γιατί τα πρωτόκολλα, ας πούμε, του 2015 έχουν μια πέργολα η οποία μπορεί να είναι 10, 20, 15 τετραγωνικά. Και σήμερα να έχει φτάσει να είναι 50 τετραγωνικά. Ναι, σε κάθε περίπτωση η σχηματική θα πρέπει να εκδώσει επιπλέον λοιπόν πρωτόκολλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα πρωτόκολλα που υπάρχουν εδώ δεν είναι ενισχύ. Σε κάθε περίπτωση η σχηματική έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Βέβαια και μεγάλη ευθύνη. Δεν εννοώ ότι κάνει ό,τι θέλει. Αυτό εννοώ ότι μπορεί να ανακαλέσει ή να αποσύρει πρωτόκολλα ή να κάνει κάτι το οποίο είναι στην αρμοδιότητά τη. Δεν μπορεί να ζητηθεί αυτό από την αποκεντρωμένη, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρέπει ρητά και κατηγορηματικά να εκτελέσει αυτό, γιατί αυτό πληρώνει στον εργολάβο και γι' αυτό ελέγχεται. Δεν μπορεί ούτε να κάνει λιγότερο, ούτε να κάνει περισσότερο από αυτό που έχει. Μέσα σε αυτά τα πρωτόκολλα κατεδάφισης είναι και αυτά τα οποία οι τέσσερις αιτήσεις έχουν κατατεθεί στο πρωτοδικείο Νεάπολης, τα οποία έχουν πάρει τώρα για συζήτηση στις 17 Απριλίου μια και προσωρινή διαταγή. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα πρωτόκολλα και επειδή γνωρίζω ότι ήταν διάδικος, ήταν μόνο εκτιματική υπηρεσία σε αυτά. Λογικά θα είμαστε σε συνεννόηση για την μη εκτέλεση σε αυτά τα συγκεκριμένα. Είναι τέσσερα πρωτόκολλα μη κατεδάφιση. Έχουν πάρει κάποια παράταση, φαντάζομαι. Είναι προσωρινές διαταγές έως την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέσων. Είναι κάτι το οποίο έγινε με κάποιο τρόπο και για τα πρωτόκολλα κατεδάφιση της Ελούντας, τα οποία περίπου στον ίδιο χρόνο θα εξεταστούν, νομίζω, Απρίλη. Και αρχές Μάη. Ναι. Αυτό σας έκανε, κύριε Κοζηράκη, να αποτανθείτε στον Άριο Πάγο? Αυτό συγκεκριμένα τώρα. Όλες αυτές οι διαδικασίες σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη σας έβαζε προσκόμματα, εμπόδια, προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα πρωτόκολλα? Δηλαδή, ποιος ήταν ο λόγος που προσφύγατε? Ναι. Επειδή όλοι ελεγχόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε, όλοι. Φαντάζομαι ακόμα και οι δημοσιογράφοι για το έργο που παράγουν και αυτά που λένε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να εκτελέσω αποκεντρωμένο, δηλαδή, ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο. Ένα έργο τεράστιο, γιατί είναι Παγκρίτιο, δεν είναι μόνο για το Λασίθι ή για το Ηράκλειο. Ένα έργο τεράστιο, το οποίο ήδη ο εργολάβος, ο ανάδοχος βάσει της εργολαβίας, βρίσκεται σε μια ετήσια παράταση του έργου αυτού. Τα χρήματα αυτά υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο, είναι από το Πράσινο Ταμείο, και το οποίο εμένα θα μου ζητηθεί ο λόγος γιατί ίσως τελικά φτάσω να επιστρέψω το μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έλαβα για να δράσω. Ήμουν υποχρεωμένη να ενημερώσω και την πολιτική ηγεσία και την δικαστική εξουσία πάνω σε σχέση με τη διακινδύνευση του έργου.
Κανείς δεν ήρθε σε αντιπαράθεση με τους δικαστικούς, mm-hmm. γιατί φαντάζομαι και ότι η δική τους κρίση και η δική τους απόφαση επίσης ελέγχεται σε κάθε περίπτωση και αυτοί λογοδοτούν κάπου αλλού mm-hmm. και όχι σε μένα. Δεν ξέρω γιατί και μάλιστα όλα αυτά που κάνει αποκεντρωμένη τα κάνει και εγγράφως. Ποτέ δεν ήταν προφορικές συνεννοήσεις ή κουτομπολιά των μέσων ή οτιδήποτε άλλο. Έγιναν τα πάντα εγγράφως για να μπορούμε όλοι να ελεγχόμαστε από τις πράξεις και τα γραφόμενά μας. Οπότε ακόμα και οι συνεννοήσεις με την πολιτική ηγεσία, με τα δικαστήρια, με την αστυνομία, γίνονταν όλη αυτή την περίοδο εγγράφως. Οπότε τουλάχιστον για μένα, ως αρχή, η οποία πρέπει να εκτελέσουμε ένα τεράστιο δημόσιο έργο, το οποίο πραγματικά κινδυνεύει από τώρα και στο εξής να ολοκληρωθεί, και θα ελεγχθώ και θα κατηγορηθώ γι' αυτό, mm-hmm. έπρεπε όλοι να ενημερωθούν για το τι ακριβώς και είναι η διαδικασία και τι συμβαίνει. Λέγοντας ότι ένα δικαστήριο αυτή τη στιγμή εξετάζει ασφαλιστικά μέτρα και δίνει προσωρινές διαταγές, είχε να κάνει με το σκοπό ότι μπαίνει σε αναστολή, μπαίνει σε παράταση το ίδιο το έργο και καλούμε κάθε φορά να αφήνω κάποιον και να πηγαίνω παρακάτω. Δεν σήμαινε ότι έμπαινε η αποκεντρωμένη στο να κρίνει την κρίση, τη γνώμη και την κρίση των δικαστών και γιατί συνέβαιναν όλα αυτά. Πάντως τα επιχειρήματά τους είναι, πώς να το πω τώρα, δηλαδή μιλάνε για συνταγματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, όπως είναι τα οικονομικά, το κράτος θα χάσει από εκεί, το δικαιώμα ατομικής περιουσίας, επιχειρηματικότητας, όλα αυτά. Οπότε εκεί τι λέμε τώρα. Τι να πω κάτι και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Και για οτιδήποτε, ούτε ο κρατικός φορέας αποκεντρωμένης, ούτε η κεντρική πολιτική ηγεσία, ούτε mm-hmm. οι γραμματές αποκεντρωμένες έχουν κάτι με την Ιερά Πέτρα, με τους κατοίκους της ή με την επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν και εσείς οι ίδιοι ή ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι μπορούσαν να φύγουν λίγο από την στολή της τοπικής κοινωνίας της Ιερά Πέτρας και βλέπαν τα πράγματα από αλλού, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αξιώνεται με αλφαγιώτα στην Ιερά Πέτρα και σε άλλα μέρη σε αυτό το επίπεδο είναι η εφαρμογή της νομιμότητας à la carte. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί σε κάθε περίπτωση αυτό που εφαρμόζουμε εδώ είναι η επιταγή του συντάγματος και των νόμων. Το περιέγραψα πριν. Δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια, είναι ενισχύει τα πρωτόκολλα. No. Όσο δεν τα αναστέλει η δικαστική απόφαση, είναι ισχυρά. No. Είναι νόμοι. No. Πέρα από τη συνέχεια που είπα, ένα λεπτό γι' αυτό. Άρα, όταν λοιπόν εμείς λέμε και δηλώνουμε και γράφουμε και γράφονται στα μέσα ότι τον θέλουμε τον νόμο εμείς, αλλά λίγο αργότερα, mm-hmm. Τότε μας βολεύει, ή τον θέλουμε εμείς τον νόμο να εφαρμοστεί στο γείτονα, τότε αυτό μιλάμε για νομιμότητα à la carte. Δηλαδή, όταν αφορά σε εμάς, δεν τη θέλουμε, αλλά όταν αφορά σε κάποιον άλλον, την απαιτούμε. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Και δεν έχει να κάνει ούτε με την τοπική κοινωνία, ούτε με τις αξιώσεις, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ πραγματικά ότι οι άνθρωποι αυτοί, όσον αφορά την επιχειρηματικότητά τους και την οικονομία του τόπου, βρίσκονται σε μια μεγάλη ομοιρία. Κάθε φορά θα πασχίζουν για τον επόμενο μήνα, τον επόμενο καλοκαίρι. Το παράξιο μέτωπο δεν θα μπορέσει ούτε να αναπτυχθεί, ούτε να φτιαχτεί προς πάσα κατεύθυνση, είτε εξομοίωση, είτε χερσαία ζώνη, είτε ανάπλαση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε μια άτυπη ομοιρία για πολλούς μήνες ή πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Τώρα, όσον αφορά αυτή την άτυπη, πάντως θεωρητικά έτσι όπως έχει ακουστεί, η άτυπη αυτή σαν υπόσχεση, να το πω εντός εισαγωγικών βέβαια το υπόσχεση, σχετικά με την παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και μάλιστα μέσα είναι το εάν και εφόσον βρεθούν και τα χρήματα για να προχωρήσει η οριστική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Τι ακριβώς εξασφάλιση είναι για αυτούς τους ανθρώπους να το πω αλλιώς, να το πάνε εκεί. Να, υπάρχει περίπτωση, κυρία Κοζηράκη, αύριο να έρθει η αποκεντρωμένη και να ξεκινήσει την κατεδάφιση? Κοιτάξτε, έτσι. Αυτό μας ζητάνε πολύ να μας δώσετε αυτή την απάντηση. Αυτό που είπα πριν και ισχύει, εννοείται ότι ισχύει οριζόντια συνολικά, όχι μόνο για την Κρήτη, για ολόκληρη την Ελλάδα.
Δεν υπάρχουν ούτε άτυπες παρατάσεις, ούτε προφορικές παρατάσεις, ούτε άτυπες εντολές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πολιτική πίεση, καταλαβαίνω. Απόλυτα. Πολλές κατευθύνσεις και για όλα, μα για όλα τα μέρη. Είναι ένα επέσχυντο μέτρο η κατεδάφιση. Δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να το κάνει εύκολα αποδεκτό. Σωστά, το ζήτημα είναι κατά πόσο η πολιτεία θέλει να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο και για την πολιτική ηγεσία. Είναι κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο ένα μέρος συγκεκριμένο. Το ζήτημα είναι ότι είπα ξανά και το ξαναλέω ότι για τους εκτελεστές των κατεδαφίσεων στον Αιγαλό, αν θέλετε να το ακούσετε έτσι, ανάκληση στα μάτημα σημαίνει είτε να ανακληθούν οι αποφάσεις της θυματικής, όπου δεν ισχύουν πια, τις παίρνουμε πίσω, είτε να υπάρχει δικαστική απόφαση που να καθυστερεί προσωρινά, μόνιμα ή οτιδήποτε άλλο. Όπως είναι το παράδειγμα των τεσσάρων. Όπως είχε γίνει, όπως του γίνει παλιότερα. Δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια, άτυπη παρέμβαση ή εντολή οποιοδήποτε. Μάλιστα. Άρα, επανέρχομαι στο ερώτημά μου. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος για τους επιχειρηματίες. Πολύ σωστά τους χαρακτηρίσατε ότι είναι σε ομοίρια, είπατε αυτό. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να έρθει αύριο το πρωί και να ξεκινήσει η κατεδάφιση, κυρία Κοζηράκη? Απομακρυνθήκαμε από την Ιερά Πέτρα, γιατί δεν μπορούσε το κράτος να ζημιώνεται άλλο πληρώνοντας αποζημίωση σε ένα εργολάβο ο οποίος βρίσκονταν εκεί με φυλαγμένα μηχανήματα και εξοπλισμό σε έναν ειδικό χώρο φύλαξης. Όπως το βλέπετε, λάμβανε αποζημίωση για κάθε μέρα που βρίσκονταν εκεί. Και αυτό το οποίο έδωσε σε εμάς την νομιμοποίηση να το κάνουμε αυτό και να πάμε παρακάτω, γιατί ο παρακάτω θα αξιώσει και ζητήματα γιατί φτάσαμε σε αυτόν, ήταν το έγγραφο, γιατί όπως σας είπα ότι όλα εμείς επιδιώκουμε και τα κάνουμε και τα παίρνουμε εγγράφος. Της αστυνομίας του Λασιθίου, η οποία δήλωνε ότι δεν είχε την ικανότητα να μπορέσει να διαφυλάξει την εκτέλεση του έργου χωρίς τη χρήση βίας αυτή την περίοδο, ότι απλά όταν θα είχε το δικό της επιχειρησιακό σχέδιο θα μας ενημερώσει σχετικά για το έργο. Οπότε σε κάθε περίπτωση εμείς βλέπουμε μόνο την αστυνομία. Μάλιστα. Δεν μας απαντάτε βέβαια. Εννοεί, είναι σε ισχύ ας πούμε. Οπότε υπάρχει περίπτωση αν... κατατεθεί το περιφερειακό σχέδιο και όλα μπορεί να προχωρήσουν. Μπορεί να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις. Αν δεν υπάρχει ανάκληση της απόφασης. Ναι, είτε δικαστικά όπως είπατε, είτε ανάκληση, μάλιστα. Τώρα, νομίζω ότι απάντησα πάρα πολύ καλά. Είπα ότι έως ότου απαντήσει η αστυνομία και πει, εγώ σας καλώ να πείτε μεθαύριο, δεν μπορεί να πάει κανένας. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει ούτε την ασφάλεια του εργολάβου, ούτε των ανθρώπων, ούτε των περιουσιών του. Ζητήσατε όμως δύναμη από την Αθήνα, κυρία Κοζηράκη, γιατί και αυτό κυκλοφορεί ως πληροφορία. Την Αθήνα. Ναι. Δύναμη να κατεβούν τα μάτια. Αυτό. Σας ρωτάμε έτσι με όλη. Γιατί κυκλοφόρησαν αυτά και γι' αυτό το λόγο. Καταλαβαίνω. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Είναι αστείο. Εγώ κάθε φορά η αποκεντρωμένη σε κάθε κατεδάφιση στέλνει ένα έγγραφο στον άνθρωπο, στο φερόμενο ιδιοκτήτη και του λέει και ο θελός αποχώρησε, φύγε. Αυτό το κοινοποιεί στο Δήμο, το κοινοποιεί στην Βολοδομία, το κοινοποιεί στην αστυνομία, που καταλήγει το έγγραφο, κάθε έγγραφο φασό στο τέλος, παρακαλούμε για τη συνδρομή σας. Πηγαίνοντας ο εργολάβος στην Ιερά Πέτρα πριν κάποιες εβδομάδες και στη συνάντηση με το αστυνομικό τμήμα, ξεκίνησε με την αστυνομική διεύθυνση του Λασιθίου εγγράφος. Η εγγράφος ενδυνάμωση και να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί κάτι και δεν θα υπήρχε ούτε καταστολή, ούτε χρήση βίας. Και απέναντι στον εργολάβο, και απέναντι στα στελέχη της υπηρεσίας μου, και απέναντι στους ανθρώπους, όλα αυτά έγιναν εγγράφους. Οπότε από όλα αυτά που μου λέτε ότι κυκλοφορούν και τα βρίσκω πολύ αστεία. Ναι, εμείς θα καταθέτουμε έτσι. Για να ξεκαθαρίζουμε. Είναι όλα τα οποία, είτε σε σχέση με τον Άριο Πάγο, είτε σε σχέση με την αστυνομία, είτε σε σχέση με το Δήμο, είτε σε σχέση με την κλιματική, ό,τι έχουμε απευθύνει σε αυτούς και έχουμε πάρει πίσω, έχει γίνει εγγράφος. Για να είναι ο κάθε ένας κατοχυρωμένος. Και να είναι σίγουρος. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαλα συμπεράσματα μόνο από τα μέσα και από τα άτρα που κυκλοφορούσαν αυτή την εποχή για την Ιερά Πέτρα. Όλα αυτά είναι βάση, πάει για αρμοδιότητα και βάση εγγράφων
που ανταλλάσσουμε ξεκάθαρα και δίκαια και σωστά μεταξύ μας. Μάλιστα. Να βάλουμε λίγο τώρα και στην κουβέντα μας τον ύφαλο κυματοθεαύστη, με την έννοια πια μας ρωτάνε εδώ και φίλοι μας ακροατές και επιχειρηματίες εδώ της παραλίας, ότι με την κατασκευή του ύφαλου κυματοθεαύστη εδώ στην Ιεράπετρα, δεν πρέπει να έχουμε επανακαθορισμό του Αιγιαλού. Αυτό πιστεύετε ότι ισχύει, θα βοηθήσει, και επίσης θα ήθελα να το δούμε και με τη νομοθεσία τώρα που φτιάχνει για την αυθαίρετη δόμηση, αν αυτό αλλάξει την ροή όλων αυτών των πρωτοκόλων. Ναι. Ναι, και δεν αφορά συγκεκριμένα για τα πρωτόκολλα, γιατί ήταν κάτι αν τελεσφορήσει μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη σχετικά με επανακαθορισμό του Αιγιαλού, ο οποίος μπορεί να συμβεί είτε από αίτηση ιδιώτη, είτε από αίτηση του Δήμου. Συγκεκριμένη διαδικασία. Υποβάλλεται στην κτηματική υπηρεσία, υπάρχει μια επιτροπή, μεικτή επιτροπή, που εισηγείται και στο τέλος είναι απόφαση της αποκεντρωμένης. Πολύ συγκεκριμένη, φασόν, τεχνοκρατική διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν ο ύφαλος είναι αφορμή, μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο, είναι όμως μια διαδικασία που έχει συγκεκριμένα βήματα και θα πρέπει είτε ιδιώτες που έχουν ένομο συμφέρον, είτε ο ίδιος Δήμος, να την τιμήσει. Δηλαδή, κάθε φορά το να συζητάμε και να αξιώνουμε πράγματα θεωρητικά δεν έχουν νόημα, και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ομοιρία. Γιατί με θεωρητικές κουβέντες και προϋποθέσεις θα γίνει εξομοίωση, ναι, θα γίνει επανακαθορισμός. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάμε τώρα. Και πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, αν ο Δήμος έχει ευθύνη, αν το λιμενικό, αν οι ίδιοι, αυτές οι διαδικασίες κάποτε πρέπει τυπικά και ωραία να ξεκινήσουν για να ευοδοθούν και να τελεσφορήσουν. Διαφορετικά θα είναι πάντα έρμεα σε υποσχέσεις. Σωστά το λέτε. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τόσες επενδύσεις τώρα με όλες αυτές τις υποσχέσεις και το καθεστώς που περιγράψατε πολύ σωστά, τι προτείνετε, κυρία Κοζηράκη, δηλαδή πώς θα σταματήσει αυτή η ομοιρία? Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος? Γιατί ακούσαμε, ας πούμε, και... Περιέγραψα μια κατάσταση πριν τη συνέβη του 21, που υπήρχε και μεγάλη ευκολία, γιατί όλοι ήμασταν υπό καθεστώς. Ωραία. Από τώρα και στο εξής, τι γίνεται? Να σας πω, αυτή τη στιγμή η πίεση θα έπρεπε να είναι προς τη λύση. Η λύση, όταν σας λέω ότι η καθαίρεση, η απομάκρυνση αυτών είναι προϋπόθεση για να βρεθεί η λύση, και η λύση για την Ιεράπετρα είναι λίγο πιο όριμο φρούτο. Γιατί η μελέτη της εξομοίωσης αφορούσε το σύνολο και είχε εξαιρεθεί εκ του νόμου το μεσαίο αυτό κομμάτι λόγω των αυθαιρέτων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι, όπως σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, θα μπορούσε η Ιεράπετρα να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην το θυμηθεί κάθε φορά όταν είδε τον εργολάβο, όταν είδε ότι αυτό θα συμβεί. Οι άνθρωποι είχαν ειδοποιηθεί από το 21. Από το 21. Και προτίμησαν, αυτό είναι η ομοιρία, προτίμησαν να μην δουν τη λύση να πιέσουν προς αυτήν, ουσιαστικά να προτίμησαν να βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς συνέχεια. Καταλαβαίνουν τη δυσκολία, καταλαβαίνουν τη δυστυχία, αλλά όλα αυτά θα λάβουν έστω τέλος μόνο αν κάποιοι προκρίνουν τη λύση πλέον. Μάλιστα. Και η λύση έγινε στο Δήμο Ιεράπετρας. Ωραία. Αυτό που λένε πάντως είναι την τελευταία φορά, αν δεν αλλάξει κάτι άλλο, τέλος πάντων, που ζητάνε παράταση από 1η Νοεμβρίου, θα τα ξυλώνουν μόνοι τους. Αυτό έχουν... Εγώ θα πω ότι σύμφωνα με τον... Για να μην γίνουμε γραφική και εγώ συνέχεια, σύμφωνα με, με τους νόμους του κράτους, θεωρώ ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία, πανελλαδικά εννοώ, δεν υπάρχει διαδικτική ευχέρεια για παράταση από κανέναν. Παλιότερος γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης, αρκετά παλιότερα, γενικός γραμματέας, ο οποίος είχε βγάλει με απόφαση του αναστολή των κατεδαφίσεων, βρέθηκε στα δικαστήρια και με ποινή φυλάκισης ενός έτους. Για την πράξη του αυτή. Γιατί δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια. Δεν είναι ότι ξύπνησε κάποιος κάποια μέρα και είπε: δεν πάμε να γκρεμίσουμε μερικά καταστήματα για να περάσει όμορφη η μέρα μας. Ο κάθε ένας έχει
Ευτυχώς, επιτελέσει ένα έργο, μια ευθύνη. Γι' αυτό γύρισα και είπα ότι δεν μπορούμε να την απαιτούμε αυτή μόνο όταν δεν αφορά εμάς. Μάλιστα. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος κατά την άποψή σας τώρα, κύριε Κοζιάκη? Ο Δήμος πρέπει... Γιατί λένε ότι δεν υπάρχει χρήμα. Πώς θα ξεκινήσει καμία διαδικασία τώρα, εφόσον υπάρχουν αυτά... Δηλαδή, τώρα να πει ο Δήμος ότι εγώ έχω τη μελέτη της εξομοίωσης και την υποβάλλω ξανά για το τμήμα αυτό, που σημαίνει ότι όλες οι γνωμοδοτήσεις που έχει μέσα και όλα αυτά είναι ενισχύ. Και είναι μια διαδικασία που αν δεν υπήρχαν τα αφαίρετα αυτά θα τελείωνε μέσα σε ένα-δύο μήνες, γιατί είναι έτοιμη. Και έχει γίνει και τα άλλα δύο κομμάτια, δεν μπορεί να το κάνει. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, είναι στη θέση που δεν μπορεί να υποβάλει και να αξιώσει τίποτα λόγω της ύπαρξης αυτών των αφαιρέτων. Είναι λίγο κυνηγάμε την ουρά μας όλοι. Πώς θα πάει, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου και τη δυσκολία του. Πώς θα πάει πάνω με όρους νομιμότητας και σοβαρότητας να αξιώσει χρηματοδότηση, όσο υπάρχουν αυτά τα πρωτόκολλα και δεν μπορεί να κάνει κάποια διοικητική ενέργεια. Δεν μπορεί. Δεν βλέπει το κομμάτι, το τμήμα αυτό, το κράτος, δεν βλέπει το Δήμο. Βλέπει τον εαυτό του. Θα μπορούσε ίσως ο Δήμος, δεν ξέρω αν είναι προαπαιτούμενη μη ύπαρξη αφαιρέτων σε τέτοια περίπτωση, να δει τις διαδικασίες του επανακαθορισμού του αγιαλού. Ναι, είναι αυτό που σας... θα μπορούσε να το κάνει διατηρώντας μια επιφύλαξη για την περίπτωση της ύπαρξης αφαιρέτων σε αυτή την περίπτωση. Ότι δεν τα καθιστά εξαιρέσιμα, και αυτό έχει λίγο φανεί και στο νέο νομοσχέδιο που γράφει ότι αφαίρετα τα οποία έχουν τελεσιδική σε προηγούμενο καθεστώς και υπάρχουν στη ζώνη αυτή που εξαιρέθηκε, συνεχίζουν να είναι απαιτητά προς κατεδάφιση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και ένα, αν δεν έχετε ακόμα 2-3 λεπτά για μας. Κυρία Κοζιράκη, εσείς μπορείτε να εισηγηθείτε, λέει ένας φίλος ακροατής, προκειμένου να προκύψει τροπολογία ή ΦΕΚ, όπως το νησί, έτσι ώστε να μην επιβάλλεται η κατεδάφιση, δηλαδή να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος που να γίνει το σωστό, το νόμιμο, χωρίς όμως να κατεδαφιστούν. Υπάρχει μια τέτοια πρόταση και στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ από συμβούλους, αλλά παρόμοια πρόταση είχε κάνει και η βουλευτής του Πασόκ Κινάλη, κυρία Σπυριδάκη. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα με τις καταδαφίσεις, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι η πρόταση της Κρήτης, που αφορά την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα. Ναι, είναι επειδή έχει ιδιαιτερότητες. Να σας πω, το όλο πρώτο και το σημαντικότερο. Γι' αυτό διαχρονικά, και τουλάχιστον για τα 7 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, αλλά και παλιότερα όσο το παρακολουθούσα, πολλά νομοσχέδια για τον Αιγιαλό είχαν επιχειρήσει να υπερβούν το σκόπελο αυτό των καταδαφίσεων. Είπαμε, η καταδάφιση είναι κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό σε κανέναν. Έτσι κι αλλιώς. Επέσχυντο μέτρο λέγεται. Το θέμα είναι και ξεκινάει από το Σύνταγμα. Πρώτα απ' όλα. Το οποίο Σύνταγμα τι λέει? Ότι ο αποκλειστικός σκοπός του δημόσιου χώρου είναι η κοινοχρηστία. Και εκεί σταματάνε όλα. Κανένα νομοσχέδιο, καμιά πρόταση. Συμφωνούμε. Το Σύνταγμα λέει όμως και όλες ότι όπως το λένε, ότι συνταγματικά δικαιώματα στην εργασία, όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν σας λέμε, το Σύνταγμα από εδώ και από εκεί καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν υπάρχει κοινωνική... Καθόλου περιγραφικά. Σας είπα ξαναγυρίζω. Τι λέει? Είναι σωστό, είναι λάθος? Άμα αλλάξει, αλλάζουν όλα, εννοείται. Κανένας νόμος δεν διευκολύνεται να αλλάξει την κατάσταση, και αυτό έχει αποτυπωθεί δεκάδες χρόνια τώρα, γιατί το Σύνταγμα λέει ρητά ένα πράγμα, ότι η αποστολή του δημόσιου χώρου είναι η κοινοχρησία. Αν αρθεί αυτό το πράγμα, ότι μπορεί ο δημόσιος χώρος κατά περίπτωση να, θα μπορούσε να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν πρεσβεύω ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος. Σας λέω ότι είναι το Σύνταγμα και που έχουν σκοντάψει πολλά νομοσχέδια και πολλές προτάσεις μέχρι τώρα στο να καμφθεί αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, δεν να πω τώρα, παραλήψεις χρόνων και το πρόβλημα, το ζήτημα κάτω από το χαλί, έφεραν αυτά. Αυτό καταλαβαίνω και
εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, το καθήκον σας, και αυτό πρέπει να κάνετε. Παρόλο που, κύριε Κουζηράκη, κάτι έχετε με την Ιεράπετρα, αυτό λέγεται. Τη μισείτε, τέλος πάντων, ναι, ότι έχετε στοχοποιήσει. Είναι 55 πόσα εδώ κατεδάφισης, σε όλη την Κρήτη δεν είναι τόσα. Άρα κάτι έχετε με το Λασίθι, με την Ιεράπετρα, κάτι προσωπικό. Είναι αυτά που λέγονται. Σας μεταφέρουμε αυτά που λέγονται. Αν και το έχουμε κατανοήσει, νομίζω ότι τοποθετηθήκατε πριν, αλλά οφείλουμε να σας τα μεταφέρουμε. Γιατί καλό είναι να απαντηθούν από το δικό σας το στόμα και να καταλάβουν ότι εκτελεστικό όργανο. Κάποιοι άλλοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Το λένε ότι αυτή τη στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή που αυτό είναι ένα διοικητικό όργανο αποκεντρωμένο και μάλιστα όχι με αποφασιστικό ρόλο εδώ. Mm-hmm. Εκτελεστικό ρόλο, mm-hmm. όπως πολύ καλά είπατε. Εγώ σε κάθε ενέργεια που κάνει ο φορέας, επειδή λογοδοτεί και δυστυχώς λογοδοτεί συχνότατα στις ανακριτικές αρχές mm-hmm. Και μέχρι πολύ πρόσφατα τις δύο από τις τρεις φορές που πήγαινε στον ανακριτή ήταν για τις καταδαφίσεις, γιατί δεν τις κάναμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να έχω εγώ στα χέρια μου είναι νομιμοποιήσεις για κάθε ενέργειά μου. Mm-hmm. Οπότε αυτό κοιτάζω να κάνω εκτελώντας το καθήκον μου σε κάθε περίπτωση και θεωρώ ότι είμαι ξεκάθαρη, πεντακάθαρη και ανοιχτή. Και ίσως βέβαια, και να κλείσω ίσως με αυτό, ότι δεν ξέρω, μάλλον δεν μας αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια. Δηλαδή που λένε με καθαρά την αλήθεια ότι αυτό είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή ίσως μας αρέσει να δασκαλιζόμαστε όλοι μαζί και να θέλουμε να ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Να ακούμε μάλλον αυτό που θα θέλουμε να ακούσουμε. Θεωρώ ότι και ο φορέας και εγώ συγκεκριμένα σε σχέση με το Λασίθι, με την Ιεράπετρα και γενικά ό,τι αρμοδιότητα έχουμε στην Κρήτη, είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε καθαροί, είμαστε ανοιχτοί, έχουμε οριζόντια εφαρμογή των πραγμάτων σε όλη την Κρήτη. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μετά το σταμάτημα των καταδαφίσεων στην Ιεράπετρα η σειρά πάει σε άλλο νομό. Η λίστα είναι πανκρίτια για εμάς, είμαστε πανκρίτιες φορέας και η λίστα αυτή ελέγχεται ουσιαστικά στην Υπουργεία. Ωραία. Σας αποχαιρετούμε με τη χρυσή, αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, γιατί και αυτό σας το χρεώνουν όπως καταλαβαίνετε κυρία Κουζηράκη, έτσι. Ελπίζω σε ένα ή δύο χρόνια που λύγει το σχέδιο δράσης να μου χρεώσουν και το ότι διασώθηκε μια φοβερή προστατευόμενη περιοχή. Ωραία. Όσο καλύτερα γινόταν βέβαια. Δύο κουβεντούλες, γιατί θα χαρούμε να σας ξανάκουμε άλλη φορά να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή με την παράταση του σχεδίου δράσης που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή και στην αποκεντρωμένη διοίκηση να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την επισκεψιμότητα και όσον αφορά την νομιμότητα και τη διαχείριση του νησιού. Σημαίνει ότι η Επιτροπή, και νομίζω ότι θα κάνει στην επόμενη συνεδρία της 15 του Μάρτη, θα πάρει μια απόφαση σχετικά με την εισήγηση mm-hmm. προς την αποκεντρωμένη για το αν θα λειτουργήσει το νησί με τον ίδιο τρόπο ή με διαφορετικούς όρους. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω. Η Επιτροπή πλέον απαρτίζεται και από διαφορετικά πρόσωπα σωστά. Μέσα στην σύνθεσή τη. Ουσιαστικά, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τότε ποια θα είναι αυτή η εισήγηση και μετά σε κάθε περίπτωση η απόφαση η δική μου πρέπει να κουμπώνει πάνω σε αυτή την εισήγηση. Δεν έχω πάλι διακριτική ευχαίρεια για να κινηθώ διαφορετικά. Είναι ορισμένη από το ΦΕΚ, από την κοινή υπουργική απόφαση, η Επιτροπή αυτή να ορίζει. Έχουν γίνει προσφυγές όσο σε σχέση με την δικαιοδοσία που έχει επικεντρωμένη να παίρνει τέτοιες αποφάσεις κλπ. Αλλά έχουν όλες αυτές απορριφθεί από το ΣΤΕ. Οπότε πηγαίνουμε όπως ορίζεται από το σχέδιο δράσης και ό,τι προβλέπεται από αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε λοιπόν μετά τις 15 του Μάρτη και αλλιώς. Εκεί κατά το Μάιο ξεκινάει η κρουαζιέρα για τους φίλους της κρουαζιέρας. Κυρία Κοζερέκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας όλα αυτά. Και πολύτιμος ο χρόνος, αλλά πολύτιμα και αυτά που έπρεπε να συζητηθούν. Έτσι, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Αλίμονο. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Κοζερέκη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Κοζηράκη. Εντάξει, όχι ότι. Ναι, έχει άδικο, εκτελεστικό όργανο είναι. Άρα θα πρέπει να πάρει κάποιος άλλος την απόφαση αυτή. Και δεν. Η παράταση είναι σιωπηλή, τέλος. Εκτός από αυτές τις τέσσερις αυτές. Και μην νόμιμη.
Για μη νόμιμη. Δεν είναι σύνομη πουθενά αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Ουσιαστικά οι τέσσερις στήσεις που είναι υποσυζήτηση για τις 17 του Απρίλη είναι άλλο θέμα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η σιωπηρή παράταση είναι κάτι το οποίο το λέγαμε από εδώ και μας είπαν να μην το ανακουνάμε.